Ελάτε να δούμε τώρα, πηγαίνοντας στη Μαρία Ρόνη στις Βρυξέλλες, τι προσδοκίες υπάρχουν έτσι ώστε να ανακουφιστούν και οι Έλληνες πολίτες στο θέμα της ενέργειας που μας καίει όλους. Το θέμα του πλαφών στην ενέργεια που το έχει θέσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Μάλλον πρέπει να κρατάμε πολύ χαμηλά τον πήχη, Μαρία, έτσι. Ναι, Πόπη, κυρίες και κύριοι, μετά από τόσους μήνες δεν έχει δοθεί ακόμα ευρωπαϊκή λύση στο πιεστικό ζήτημα των τιμών της ενέργειας και ούτε σήμερα αναμένεται να δοθεί λύση. Το θέμα θα συζητηθεί στο δείπνο των Ευρωπαίων ηγετών και οι ηγέτες των χωρών του Νότου κυρίως αναμένεται να θέσουν πάλι το θέμα της μεταρρύθμισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ενός ανώτατου ορίου στις τιμές, ένα θέμα στο οποίο αντιτίθενται οι χώρες του Βορρά. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επαναφέρει στο Συμβούλιο την πρόταση για το πλαφόν στο φυσικό αέριο για να συμπαρασύρει και τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό γιατί η Αθήνα θεωρεί ότι το θέμα των τιμών της ενέργειας είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα το οποίο απαιτεί ευρωπαϊκή λύση, μια πιο δραστική λύση. Επίσης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στη δήλωσή του κατά την είσοδό του στο Συμβούλιο, ξεκαθάρισε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και όποτε υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, τα χρήματα θα δίνονται για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Αυτά θα συζητηθούν στο δείπνο των ηγετών. Αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν για την κατάσταση στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Ζελένσκι, απευθύνεται μέσω τηλεδιάσκεψης αυτή τη στιγμή στους Ευρωπαίους ηγέτες. Αναμένεται να ζητήσει την άμεση υιοθέτηση του έκτου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας που περιλαμβάνει το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο. Ένα μήνα τώρα δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία τα κράτη-μέλη λόγω των γνωστών αντιρρήσεων της Ουγγαρίας. Όμως με τις σύστατες προσπάθειες που έγιναν την τελευταία στιγμή φαίνεται ότι έχει βρεθεί η χρυσή τομή. Αυτή είναι να μπει εμπάργκο στο τέλος του χρόνου στο ρωσικό πετρέλαιο που εισάγεται, που μπαίνει μέσω θαλάσσης και να εξαιρεθούν από το εμπάργκο εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου μέσω αγωγών, κυρίως μέσω του αγωγού Ντρούστα που τροφοδοτεί την Ουγγαρία, την Τσεχία και την Σλοβακία. Επομένως η Ουγγαρία φαίνεται να κερδίζει αυτό που ζητά, αλλά ακόμα δεν έχουν συμφωνηθεί οι λεπτομέρειες. Κάποιοι λένε ότι θα συμφωνηθούν τις επόμενες ημέρες, όμως να δούμε αν θα γίνει αυτό, διότι εδώ και ένα μήνα δεν έχουν καταλήξει συμφωνία. Από. Δεν λένε να καταλήξουν εδώ και ένα μήνα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία, και να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν σήμερα πολύ υψηλές τιμές ενέργειας. Αποτέλεσμα υπερβολικά υψηλών τιμών φυσικού αερίου. Τιμές οι οποίες, όπως έχω πει πολλές φορές, δεν δικαιολογούνται από τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να επαναφέρουμε την συζήτηση για ένα πλαφόν στη χοντρική τιμή φυσικού αερίου, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να συμπαρασύρουμε προς τα κάτω συνολικά τις τιμές ενέργειας και φυσικά τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να επαναλάβω ότι η ελληνική κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους Έλληνες καταναλωτές, στις επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά, έτσι ώστε να συγκρατήσει στο μέτρο του εφικτού τις υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.